Λέω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Από αυτό το θέμα. Τα στοιχεία τα είδαμε πριν, θα τα συζητάμε και τώρα με τον Δημήτρη. Ναι. Αλλά να μας πει. Έχει κάποια ιδιαίτερα, και καθένα, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μια τέτοιου είδους, ας πούμε, ας τη χαρακτηρίσουμε επίθεση. Έχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη δράση της τρομοκρατίας στο παρελθόν. Λένε μερικοί ότι στην προηγούμενη φάση η τρομοκρατία πρόσεχε. Είχε μόνο τους στόχους. Δεν ήταν σε δημόσιους χώρους να κινδυνεύσει ο κόσμος κτλ. Είναι έτσι. Δείχνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι ένα πρωτοφανές χτύπημα για την Ελλάδα. Το σίγουρο όμως, κύριε Λιρετζή, είναι ότι στην Ελλάδα ανοίγει ένας νέος κύκλος. Πάντα λέμε ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος, ο οποίος δεν έχει τελειώσει ποτέ. Άρχισε στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, άρχισε το 1973 και δεν έχει κλείσει μέχρι τώρα. Είμαστε στην πέμπτη γενιά τρομοκρατών, η οποία συνεχώς τρομοκρατία αναζωπυρώνεται. Συνεχώς στρατολογούνται νέα άτομα. Συνεχώς αποστρατεύονται εντός εισαγωγικών μέλη και συνεχώς μπαίνουν καινούργοι. Αυτό το ζήτημα αφορά πρώτα και κύρια μια παθογένεια η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρετε, οποιοδήποτε άνθος δεν λειτουργεί ούτε μπορεί να ανθίσει σε οποιοδήποτε έδαφος. Χρειάζεται να υπάρχουν έφορες συνθήκες. Και αν τουλάχιστον είναι έφορες οι συνθήκες που παράγουν το άνθος του κακού, πρέπει να έχεις τα ανάλογα, επιτρέψτε μου να σας πω, γεωργικά φάρμακα, να μπορείς να το ουσιαστικά να το αντιμετωπίσεις. Η Ελλάδα ποια αντίφαση έχει? Και γι' αυτό παραμένει το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργούς τρομοκρατικούς πυρήνες μέχρι και σήμερα. Έχει και τις αιτίες παρούσες, αλλά έχει και την απουσία οποιασδήποτε προληπτικής και κατασταλτικής πολιτικής αντιμετώπισης του φαινομένου. Αυτός είναι ένας εκρηκτικός, επιτρέψτε μου να σας πω, συνδυασμός, ο οποίος παράγει βία, ανομία, έγκλημα και τρομοκρατία. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη τρομοκρατία τώρα, όπως προέκυψε από το χθεσινό χτύπημα, έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσίπρα. Δηλαδή εδώ, ένα τυφλό χτύπημα τελείως. Σε ένα εμπορικό κέντρο που μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς, με τα παιδιά μας κτλ. Δεν είναι τα χτυπήματα που είχαμε παλιότερα. Επομένως έχει μια σημαντική διαφοροποίηση. Έτσι δεν είναι? Και επιπλέον. Πάνω στο γενικό πλαίσιο που βάζει. Και επιπλέον, λέει κάποιος. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι ίσα ίσα στο παρελθόν η τρομοκρατία έστελνε μηνύματα ή ήθελε να τρομοκρατήσει τους πολιτικούς στόχους ή έστελνε μηνύματα προς το πολιτικό σύστημα. Τώρα, με ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε φόβο, ας πούμε, τμήματα της κοινωνίας, δεν δουλεύει ανάποδα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό που θέλει να αποφύγει ο κόσμος, να φοβηθεί, να συντηρητικοποιηθεί, να μαζευτεί στο σπίτι, να μην μετέχει σε κινητοποίηση κτλ., αυτό που θέλει να αποφύγει το προκαλεί. Διότι όταν ο άλλος βλέπει ότι μπορεί να κινδυνεύσει γιατί πήγε στο μόλ ή γιατί πήρα και τηλέφωνο στο γήπεδο, στο Καραϊσκάκη, ξέρετε, ας πούμε, μπορεί να είναι στο γήπεδο ή γιατί σε ένα δημόσιο χώρο κτλ. Η ιστορία λέει και από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ότι μαζεύεται. Μαζεύεται συνήθως. Σε κάθε περίπτωση την τρομοκρατία. Και πολιτικά μαζεύεται. Δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με την κοινή λογική. Δηλαδή, να είστε βέβαιοι ότι οι τρομοκράτες δεν λειτουργούν με την ορθόδοξη κοινή λογική αντιμετώπισης του μέσου ανθρώπου της καθημερινότητας. Δεν λειτουργούν αυτή τη διαδικασία. Όσο αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατία στο ζήτημα της εξάρθρωσης, με βάση αυτή τη λογική δεν θα την εξαρθρώσουμε ποτέ. Πρώτον. Δεύτερον, όσο το μόνο που γίνεται είναι να την καταδικάζουμε συλλήβδην, σαν φαινόμενο, χωρίς να δίνουμε αποτελεσματικές λύσεις, πάλι δεν θα κάνουμε τίποτα. Και αυτό έχει σημασία, μην το υποτιμάμε, γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαμε αυτό. Εσείς για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πέρασαν σε ένα τέτοιο τρόπο δράσης, δηλαδή σε ένα τυφλό χτύπημα, σε ένα σημείο που συχνάζει πολύ απλός κόσμος, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ώρες που υπάρχουν οικογένειες, παιδιά κτλ. Γιατί υπάρχει αυτή η ποιοτική διαφοροποίηση σε σχέση με άλλα χτυπήματα στο παρελθόν? Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο χτύπημα σε δημόσιο χώρο. Θα σας θυμίσω την υπόθεση στο Υπουργείο Οικονομικών που σκοτώθηκε τότε το παιδί του Άτυχο, ο Αξαρλιάν. Που ήταν πήγαινε και ερχόταν. Πρόκειται για ατύχημα. Είναι ένα τυφλό χτύπημα το οποίο πρέπει να σας πω ότι έβλεπε λίγο με το ένα μάτι, γιατί υπήρχε μια πληροφόρηση των αρχών ότι εκενώστε το κτίριο γιατί υπάρχει βόμβα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι μπορεί να είναι μια καινούρια μορφή τρομοκρατίας η οποία να λειτουργεί πιο τυφλά, ακόμα πιο επικίνδυνη. Και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι κάθε εποχή έχει τη δικιά της, το δικό της έγκλημα, τη δικιά της βία, τη δικιά της τρομοκρατία. Δηλαδή, άλλη δεκαετία του 70 και του 80 και άλλη Ελλάδα του 2000 και του 2010. Σήμερα υπάρχουν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Επιτρέψτε μου να σας πω και ενδεχομένως να αισθανθώ και ότι μπορεί να διαφωνείτε,
Αλλά επιτρέψτε να σας προκαλέσω δημοσίως, όχι εσάς, όσους μας ακούν. Και μήπως ακούσουν και αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν αποφάσεις στο αντικείμενο αυτό. Σήμερα το βασικό πρόβλημα είναι ότι στρατολογείται νέος κόσμος σε νέες τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι εύκολο να στρατολογηθεί κάποιος, γιατί έχει όλες τις αιτίες παρούσες. Υπάρχει ένα κομμάτι της νεολαίας το οποίο βρίσκεται σε κάθε τη ρήξη, όχι με το πολιτικό σύστημα, με το γενικότερο σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή να σας πω τι συμβαίνει. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλα κράτη που βιώνουν φτώχεια, που έχουν μεγάλα ποσοστά κάτω από το όριο της φτώχειας, που υπάρχουν τεράστια ποσοστά ανεργίας των νέων ανθρώπων, αλλά δεν έχουν ταυτόχρονα και τόση μεγάλη διαφθορά. Δεν έχουν και τόση, θα σας έλεγα, δυσκολία του επίσημου κράτους να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάποια ζητήματα θεσμικής παθογένειας ή θεσμικής κατάπτωσης όλων των αξιών. Η Ελλάδα σήμερα ζει μια ιδιαίτερη κοσμογονία στο επίπεδο της παραγωγής των αιτιών βίας, ανομίας και εγκλήματος. Και αυτό, αν δεν το αντιμετωπίσεις προληπτικά, μόνο κατασταλτικός δρόμος υπάρχει. Αλλά η καταστολή έχει συγκεκριμένα όρια. Η ελληνική αστυνομία έχει 60.000 προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι όλοι αξιόμαχοι, έτσι. Το κράτος έχει προβλήματα γιατί, αντί να προχωράει μπροστά τις διοκτικές αρχές, τις πηγαίνει διαρκώς πίσω. Δηλαδή βλέπετε καταγγελίες από τους συνδικαλιστές ότι δεν υπάρχουν τα μέσα, η υλικοτεχνική υποδομή. Έκλεισαν οι σχολές της αστυνομικής ακαδημίας. Πλέον δεν γίνονται άλλες προσλήψεις. Θα σας έλεγα ότι είναι ένα απόλυτα λάθος μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Όταν παίρνεις τέτοια δυσβάσταχτα μέτρα, τουλάχιστον πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να διασφαλίσεις την τάξη. Δεν τη διασφαλίζεις την τάξη κάνοντας οριζόντιες περικοπές και σε αυτόν τον τομέα. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι εκεί πρέπει να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Και ταυτοχρόνως υπάρχουν και τελείως διαφορετικές απαιτήσεις σήμερα στη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Άλλοι ακούω συχνά, ξέρετε, ότι το έγκλημα μεγαλώνει, εξελίσσεται, ναι, δραματικά αυξάνεται. Ναι. Και η αστυνομία παραμένει ίδια. Δεν μπορεί να πάει πίσω. Δεν παραμένει ίδια η αστυνομία. Και πάει πίσω. Προς τα πίσω πάει. Εγώ θα σας έλεγα ακόμα και να παραμένει ίδια. Τώρα, ερχόμαστε, η απόσταση μεγαλώνει διαρκώς. Και επιτρέψτε μου να σας κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο. Άκουσα ότι οι διοκτικές αρχές γνώριζαν τα χτυπήματα από τον Νοέμβριο. Ναι. Εγώ λέει κάποια πληροφόρηση. Λέει ότι κάτι θα γίνονταν. Δηλαδή, αν δεν τα γνώριζαν, τι θα γινόταν στην Ελλάδα.